Εγώ είμαι ο Γιάννης Οδιονάτος, είμαι ο συντονιστής του συγκεκριμένου πάνελ, ο τίτλος του οποίου είναι «Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για νέες και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις». Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο έτσι, θέμα για συζήτηση, γιατί στο τέλος και στην αρχή μάλλον μιας πορείας και στο τέλος μιας ιδέας, τα χρήματα είναι αυτά που καθορίζουν την πορεία της και την επιτυχία της ή όχι. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ έτσι, κρίσιμο σημείο, στον έκτο σχεδόν χρόνο της οικονομικής κρίσης που έχουμε συνηθίσει πια να ζούμε και να βιώνουμε στη χώρα μας. Ωστόσο, τα startups και οι νεοφύσεις επιχειρηματικότητα, ο νονός της οποίας κάθεται εκεί στην άκρη, του όρου εννοώ νεοφύσεις επιχειρηματικότητα, έχουν να επιδείξουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Γιατί τα τελευταία χρόνια, όσο αφορά εμάς που το έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά, είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια τα χρήματα αυτά που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν από επενδύσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το πάνελ. Όλοι οι ομιλητές έχουμε πει να κάνουμε μια πεντάλεπτη παρουσίαση. Τους περισσότερους από τους οποίους τους γνωρίζω, εκτός από τον Αλεξάνδρ που γνώρισα σήμερα, όλοι τους είναι πρικισμένοι ομιλητές και εμπνευστές του κοινού, οπότε νομίζω θα έχουμε έτσι μια πολύ καλή παρουσία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την άκρη του τραπεζιού, από τον Δημήτρη τον Τζίγκο, ο οποίος είναι Head of Entrepreneurship στη Startup Ventures και έχει να μας πει νομίζω αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για όσους βρίσκονται εδώ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι Κυριακή μεσημέρι είναι τόσο πολλοί κόσμος εδώ να συζητήσουμε. Αυτό είναι σίγουρα ελπιδοφόρο. Το θέμα σήμερα έχει να κάνει με τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για νέες, μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο, έτσι ας μου επιτραπεί, προβοκατόρικα, για να πω πρώτα απ' όλα ότι νομίζω ότι έχει δοθεί πολύ περισσότερη έμφαση στο τομέα της χρηματοδότησης από όσες πρέπει. Δηλαδή, πολλοί νέοι επιχειρηματίες, νέοι όχι απαραίτητα σε ηλικία, οι ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων, έχουν την εντύπωση ότι η χρηματοδότηση δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά είναι και ικανή. Η χρηματοδότηση είναι σίγουρα αναγκαία για να μπορέσει μια επιχείρηση να κάνει τα πρώτα της βήματα. Δυστυχώς όμως, δεν είναι ικανή για να φέρει την επιχειρηματική επιτυχία από μόνη της. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα επιχειρήσεων που ήταν ιδιαίτερα well-funded, οι οποίες απέτυχαν να εκπληρώσουν το σκοπό τους και να έχουν μια επιχειρηματική επιτυχία. Ξεκινώ έτσι για να κάνω μια όσο γίνεται πιο σαφή σημείωση, να δώσω όσο γίνεται περισσότερη έμφαση, ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να έχουμε καλές επιχειρήσεις. Και οι καλές επιχειρήσεις βρίσκουν χρηματοδότηση. Προσωπικά έχω κάνει μια διαδρομή, ξεκίνησα την πρώτη μου επιχείρηση στα 22 μου χρόνια ως προπτυχιακός φοιτητής και στην πορεία ήμουν είτε συνιδρυτής είτε αρχικός επενδυτής σε 17 επιχειρήσεις συνολικά. Οι περισσότερες απέτυχαν με παταγώδη τρόπο. Μία καταφέραμε και την πουλήσαμε με μια αρκετά καλή επιτυχία. Μία άλλη μάλλον πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Και άλλες 7-8 το παλεύουν για να πάνε στα επόμενα τους βήματα. Στις επιχειρήσεις που πολλές από αυτές έχω βρεθεί από τη μεριά του τραπεζιού που ζήταγα χρηματοδότηση και πολλές φορές έφυγα εκνευρισμένος από συναντήσεις με επενδυτές, διότι οι επενδυτές απέτυχαν να δουν τη τεράστια ευκαιρία που τους παρουσίαζα και έχασαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες και διαχειριζόμενοι λεφτά τρίτων, δεν πήραν ένα παράλογο ρίσκο που τους ζητούσαν να πάρουν. Πολύ καλά έπραξαν. Οπότε, συνήθως όταν είσαι νέος επιχειρηματίας, έχεις είτε έναν πελάτη που δεν καταλαβαίνει το προϊόν σου, είτε έναν επενδυτή που δεν καταλαβαίνει το προϊόν σου. Αυτό σημαίνει ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις καλά κάτι. Και παρακαλώ, αν θέλετε, να με ακούσετε με λίγη προσοχή σε αυτό, ότι αν έχουμε τη μαγική ιδέα που μόνο εμείς τη βλέπουμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάτι να πάει στραβά με αυτό που προτείνουμε. Οπότε να το ξανακοιτάξουμε.
πρέπει όταν ζητάμε χρήματα να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πολύ διαφορετικό να ζητάμε από τον απέναντί μας να δώσει τα δικά του χρήματα, δηλαδή άμα είναι φίλος, οικογένεια ή angel investor, είναι εντελώς διαφορετικό με το να ζητάμε από κάποιον άλλον να μας εμπιστευτεί χρήματα τρίτων τα οποία διαχειρίζεται. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτή. Να διαχειρίζετε χρήματα που δεν είναι δικά σας, αλλά είναι χρήματα κάποιου άλλου. Στην περίπτωση αυτή, εκ των πραγμάτων, θα ακολουθήσετε μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Πιθανότητα θα είστε πιο συντηρητικός, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο με τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα χρήματα, και σίγουρα θα έχετε μια διαφορετική διαδικασία. Όπως νομίζω λέει μια έκφραση, πρέπει να κάνετε τικ όλα τα σχετικά boxes, όλα τα κουτάκια. Και μπορεί να είστε πάρα πολύ καλοί σε πολλά, αλλά να χάνετε ένα κουτάκι μόνο από τα προπαιτούμενα και αυτό να σας στερεί στη χρηματοδότηση δικαίως. Δεν φταίει ο χρηματοδότης, εσείς φταίτε. Εμείς φταίμε οι επιχειρηματίες που δεν κάνουμε τικ όλα τα boxes. Κάθε επενδυτής έχει άλλα κριτήρια. Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο και η δίκευσή μου είναι στον χώρο του software. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ απλά. Το πρώτο είναι ότι ποτέ δεν επενδύουμε λεφτά σε single founder companies. Άρα, αν είστε μόνο σας, βρείτε κάποιον άλλον. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να δούμε ένα scalable επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο να μπορεί πραγματικά να μεγαλώσει πολύ. Το τρίτο είναι να δούμε μια ομάδα που στοχεύει την παγκόσμια αγορά, πραγματικά. Και το τελευταίο είναι, όσον αφορά εμάς ως επενδυτές, τους συγκεκριμένους, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης να είναι κάπου στο λογισμικό, γιατί το λογισμικό είναι αυτό που ξέρουμε καλά. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει όταν ζητάμε χρήματα να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα, δεν ξέρω πώς είναι στη πληροφορική εδώ, ένα logical end. Δηλαδή να καλύψουμε όλους τους απαραίτητους όρους που θέτει ο επενδυτής μας. Και αν χάνουμε μόνο έναν, δυστυχώς δεν δουλεύει το σχήμα. Και κλείνω με την πρόταση που ξεκίνησα. Η χρηματοδότηση είναι αναγκαία, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, δεν είναι ικανή. Οπότε θέλουμε καλές επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε το Δημήτρη. Κρατάμε την επισήμανση του αυτή. Θα σας παρακαλούσα και εσείς να κρατάτε όποιες σημειώσεις και επισημάνσεις έχετε, ούτως ώστε στο τέλος της συζήτησης να γίνουν ερωτήσεις και να πάμε και την κουβέντα ένα βήμα παραπάνω. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Σωκράτης Οπλούσας από την εταιρεία Παρνάς, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Παρνάς. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, θα τον παρακαλούσα αν ένα μικρό κομμάτι της παρουσίασής του να το αφιερώσει στην δυσκολία αυτή που έχει, στην δυσκολία που ακολούθησε, ούτως ώστε να πιστοποιήσει αυτό που κάνει. Και αυτό που κάνει θα σας το εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Προφανώς και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μεσημεριάτικο εδώ. Ελπίζω να σας κρατήσουμε έτσι και λίγο ξύπνιους. Και για να το κάνουμε αυτό θα αρχίσω να θα προβοκάρω και εγώ τη συζήτηση. Με μια κουβέντα που έτσι λέω σχεδόν σε όλες αυτού του είδους παρουσιάσεις, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη συγκυρία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευτυχής ή δυστυχής συγκυρία, αλλά είναι μια συγκυρία ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, είναι τα περισσότερα από ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχαν περισσότερα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια αυτή τη στιγμή για ελληνικές επιχειρήσεις. Για επιχειρήσεις και κατ' επέκταση για ελληνικές επιχειρήσεις. Το άμα είναι στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αγγλία, στα στρώματα, στα τέτοια, είναι αδιάφορο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να βρούμε τρόπους να πάμε να τα πάρουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς ξεκινήσαμε με τη λογική να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή ένα fund, ένα ταμείο που λένε, προκειμένου να δώσουμε κάποια χρήματα. Θα δίναμε τα περίφημα round days τότε, γύρω στο 2-3 εκατομμύρια ως 5, στο χώρο του τροφίμου, κυρίως σε μεγαλύτερες εταιρείες, τέλος πάντων σε αυτές τις οποίες ονομάζονται μικρομεσαίες, με τον όρο όπως τον θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι πέσαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμασταν μπήκε σε μια έτσι περίεργη τροχιά και το αποτέλεσμα ήταν ότι τελικά πήγαν πολύ καλά, πολύ κάτω στις προτεραιότητές της.
Μπήκαμε λοιπόν στη σκέψη ότι επειδή τότε δεν βρίσκαμε και εύκολα εταιρείες για να τους δώσουμε 2-3 εκατομμύρια, με δεδομένο ότι τα λεφτά ήταν λεφτά αλωνών, δεν ήταν δικό μας, γιατί τα είχαμε μαζέψει τα χρήματα, απλά μας έλειπε το τυπικό κομμάτι, το είπαμε ότι θα έπρεπε να το κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά, να το πάρουμε αλλιώς που λένε. Και αυτό που κάναμε ήταν ότι είπαμε να μπούμε σε πιο μικρές εταιρείες, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό τέτοιο ώστε να μπούμε σε πιο μικρές εταιρείες και να μπούμε με λιγότερα χρήματα, δηλαδή στις τάξεις των 200, 300, 500 χιλιάδων στην κάθε μία από αυτές. Μέσα σε αυτή την αναζήτηση, ποιο θα ήταν το ιδανικό εργαλείο, η οποία παρεπιπτόντως αναζήτηση έγινε περίπου πριν 2,5 χρόνια, ποιο είναι το ιδανικό εργαλείο για να δώσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία είναι η πραγματική ευκαιρία αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Και το τονίζω αυτό, η πραγματική ευκαιρία στην ελληνική οικονομία είναι το SME που λέμε, η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα. Όχι πολύ μικρή, όχι μεγάλη. Αυτό το εργαλείο που αποφάσισαμε να φτιάξουμε λέγεται Equity Crowdfunding. Δηλαδή τι είναι? Είναι στην ουσία μία πλατφόρμα, ένας ιστότοπος, ένα marketplace, μια ιστοσελίδα, όπως θέλει να το πει κάποιος, όπου από τη μία πλευρά υπάρχουν επιχειρήσεις, όχι ιδέες, επιχειρήσεις, και υπάρχουν επιχειρηματικά πλάνα επιχειρήσεων υπαρχόντων, τα οποία στο τέλος, αφού δημιουργηθούν και αφού τα δημιουργήσουμε με ένα συγκεκριμένο προδιαγεγραμμένο τρόπο με τους επιχειρηματίες, φτιάχνουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, όπως λέμε, ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, δηλαδή τα κάνουμε νούμερα, αυτά τα οποία γράψαμε, τα κάνουμε νούμερα σε βάθος πενταετίας, δημιουργούμε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος, όχι απαραίτητα αποτίμησης, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε περίπου πού στέκεται και πού κάθεται η εταιρεία και μετά από εκεί φτιάχνουμε ένα term sheet. Στην ουσία δηλαδή κάνουμε ένα offer στους επενδυτές. Βγαίνουμε έξω λοιπόν σε ιδιώτες, κυρίως επενδυτές και σε λιγότερο θεσμικούς, και τους λέμε ότι μία εταιρεία, αυτή η εταιρεία, την οποία βλέπετε να και τα νούμερά της, να τα πάντα της, κάνουμε για ένα ολόκληρο data room, να τα καταστατικά της, να τα νομικά της, να τα νομοποιητικά της κτλ. Αυτή η εταιρεία, την οποία μπορείτε να δείτε, δίνει το 10% των μετοχών της προς 100 ευρώ. Αυτό μπορεί να είναι, equity που λέμε, δηλαδή να μπει κάποιος ως μέτοχος σε μια εταιρεία, μπορεί να εκδώσει και ένα ομόλογο, είτε μετατρέψιμο, είτε ανταλλάξιμο, είτε κοινό ομόλογο, είτε οτιδήποτε. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ιστοσελίδα, πάλι εγγράφονται επενδυτές. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ιδιώτες, οι πολλοί που είπαμε πριν από λίγο, μπαίνουν μέσα σε μια σελίδα και στην ιστοσελίδα και περνάνε μια ολόκληρη διαδικασία KYC, όπως λέγεται. Δηλαδή, στην ουσία μαθαίνουμε για αυτόν τον επενδυτή, παίρνουμε το προφίλ του. Αυτό το οποίο λέει νομοθεσία. Δηλαδή ζητάμε μια σειρά από πληροφορίες που λέει νομοθεσία. Η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Η δικιά μας δουλειά είναι να παντρέψουμε τους δύο, δηλαδή να ενημερώσουμε τους επενδυτές ότι υπάρχουν αυτές οι εταιρείες με όλη αυτή την πληροφορία μέσα, και βέβαια να πληρώσουν, να βοηθήσουμε τις εταιρείες, να στηρίξουμε μάλλον τις εταιρείες, ώστε να πούνε την ιστορία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους επενδυτές. Αυτό κάνουμε. Τώρα το κάνουμε και λίγο πιο έτσι ωραία, το κάνουμε, βάζουμε και ένα καλύτερο φιωγκάκι, το κάνουμε έτσι και λίγο πιο πολύ επιθετικά το marketing, αλλά αυτό κάνουμε. Η διαδικασία αυτή συνειδητοποίησαμε από την αρχή ότι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και πολλό δε περισσότερο σε ελληνικό επίπεδο, δεν είναι ότι ελέγχεται, γιατί οφείλει να ελέγχεται, καθώς μας αφορά, αλλά ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Προκειμένου λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δεδομένα και υπήρξε από το 2013 που ξεκινήσαμε πολύ μεγάλη ανάγκη για ιδιωτικά κεφάλαια, για να μπουν ιδιωτικά κεφάλαια στην οικονομία και να μπορέσουν αυτά να αντληθούν και να βοηθήσουν τις εταιρείες, κυρίως τις καλές εταιρείες, οι οποίες δηλαδή δεν έχουν προβλήματα, οι οποίες μπήκαν στον ίδιο κουβά με αυτές που έχουν προβλήματα. Για να τις βοηθήσουμε λοιπόν, αυτά τα χρήματα τα οποία ήταν διαθέσιμα, μηχανισμοί σαν τους δικούς μας και μηχανισμός σαν του Δημήτρη και φυσικά σαν του Σπύρου που θα πούμε στη συνέχεια, βοήθησαν, ήταν αναγκαίοι προκειμένου να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την άντληση κεφαλαίων και έτσι όταν υπάρχει αίμα στο δρόμο που λένε, χρειάζονται κεφάλαια, πρέπει να βρούμε τρόπους να βάλουμε κεφάλαια στην οικονομία. Την πρώτη αλληλογραφία, το πρώτο γράμμα, το πήραμε από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς 4 Δεκεμβρίου του 2013, το οποίο λέει ότι πράγματι έχετε δίκιο, μπορείτε να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Όταν τους ρωτήσαμε προφανώς, έτσι. Τους ρωτήσαμε περίπου τον Οκτώβριο, πράγματι στις αρχές Δεκεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου του 2013, μας είπανε ότι πράγματι μπορείτε να το κάνετε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη,
για όσους δεν το θυμούνται, είμαστε στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί υπάρχουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται που εμπλέκονται, ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στην Ελλάδα και το οποίο όχι πια να ελέγχεται, αλλά να ρυθμίζεται κιόλας. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιο είναι ώστε να το ελέγχουμε. Γιατί μέχρι σήμερα θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή κάποιος να μας ελέγξει και να πει ότι δεν κάνετε σωστά αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σαφές πώς είναι αυτή η διαδικασία. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι με το καλό στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένατη χώρα στην Ευρώπη που το κάνει, άρα δεν είμαστε και πολύ πίσω. Αλλά θα έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα φύγει από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς για να πάει για διαβούλευση, για να εγκριθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε γύρω στον Οκτώβριο με το καλό, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, η διαδικασία μας πια θα είναι απολύτως νομιμοποιημένη. Τώρα είναι απολύτως ρυθμισμένη και ελεγχόμενη, άρα ό,τι κάνουμε ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να το κάνουμε. Κατ' επέκταση όμως εκείνη την εποχή θα υπάρχει και νομοθεσία ειδική για αυτού του είδους τις διαδικασίες. Μας πήρε λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ότι αυτό που βγαίνει τελικά είναι μια καλή νομοθεσία, η οποία θα βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο να μπορέσουμε να αντλήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Δύο πολύ τελευταία πράγματα, γιατί πήρα πολύ από το χρόνο. Πρώτον, εμείς έχουμε, για να περάσει μια εταιρεία σε εμάς, για να μπει μέσα στην πλατφόρμα πριν φτάσει σε Επενδυτική Επιτροπή, έχουμε μία μεθοδολογία δική μας, η οποία είναι 40 κριτηρίων. Έχουμε 40 κριτήρια, τα οποία χονδροειδέστατα είναι 6 υπομάδες, πάνω κάτω σαν και αυτές, τις οποίες είπε ο Δημήτρης. Απλά είναι binary, δηλαδή ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή έχεις 3 επίπεδα ιεραρχικά, ή έχεις ή δεν έχεις. Δεν ισχύει ότι έχω 2 και θα φτιάξω τρίτο. Είναι ότι ή το έχω ή δεν το έχω. Άρα κάποιος πρέπει να σκοράρει περίπου στο 80% αυτών των κριτηρίων προκειμένου να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Και το δεύτερο βέβαια και το πολύ σημαντικό και είναι και δικό μου βασικό μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μας λείπουν κεφάλαια. Έχω την αίσθηση ότι γενικά στα τελευταία χρόνια δεν λείπανε κεφάλαια στα startups, ειδικά στα startups. Στις μικρομεσαίες ίσως λίγο περισσότερο. Δεν έλειπαν τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια είναι εκεί. Έχουμε σοβαρότατη ανάγκη από καλές εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει ιδέες και τις έχουν πάει στο επόμενο επίπεδο. Τις έχουν δημιουργήσει, τις έχουν πουλήσει, έχουν βγει και έξω, έχουν τεσταριστεί απέναντι στην αγορά. Έχουν μία διαχείριση οι εταιρείες αυτές, δεν είναι χυμαδιό, ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Υπάρχει μία διαχείριση, ξέρουν οι εταιρείες, καταλαβαίνουν ότι βάζουν λεφτά άλλων ανθρώπων μέσα, οπότε κατ' επέκταση λογοδοτούν και σε αυτούς. Και το σημαντικότερο βέβαια, ότι έχουν τη δυνατότητα κάποια στιγμή, κάποιες από αυτές, προφανώς όχι όλες, να γίνουν πραγματικά μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα, αλλά είναι και μεγάλη μας ευκαιρία να δημιουργηθούν πραγματικά μεγάλες εταιρείες από τις νυν μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Σωκράτη. Κρατάμε τις επισημάνεις του, ειδικά νομίζω την τελευταία. Αρκετά έτσι επιθετικοί οι πρώτοι δύο ομιλητές. Να καλωσορίσουμε τον Αλεξάνδρ Μπέικερ από το εξωτερικό. Είναι μεγάλη έτσι, τιμή και χαρά που βρίσκεται σήμερα εδώ. Χωρίς επίσης να έχουμε συνεννοηθεί με κανέναν και νομίζω ότι αυτό είναι καλό και χρήσιμο. Πέρα της παρουσίασης της δικιάς του, θα ήταν χρήσιμο, Αλεξάνδρ, να μας έλεγες και πώς βλέπετε στο εξωτερικό τα ελληνικά startups και πώς ενδεχομένως θα σας ενδιέφερε να επενδύσετε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεται η παρουσίαση. Hello, good afternoon. It's a great pleasure to be here. I come from Germany, from an organization called BY Startup. We are a private-public partnership. We are run by the Bavarian government and by sponsors. And we help young entrepreneurs and entrepreneurs in general to refine a business idea. We are a coach and a sparring partner. And after they went through our coaching process, we connect them to capital, to risk capital. We do have an own business angel network. We have around 200 private investors in our network for seed and early stage startup companies. And for more mature companies, we connect them with mostly German-speaking venture capital companies for Series A or follow-on financing rounds.
We see around 700 startup teams per year, and from them we have roughly 350 in our own coaching process, and then we introduce around 100 companies to the financing network, and last year we made almost 50 deals, or we matched 50 deals, which is almost 40 million euro of equity capital through our network. And this is for Bavaria only, since we are a very focused network. So therefore, I'm very grateful to be here to get some new experience and see about the Greek startup community. And to be quite honest, I had not much heard about the startup community in Greece before, so therefore it was very nice to experience a lot of entrepreneurs, and the Konrad Adenauer Stiftung was kind enough to invite me here, and they had a very good program for me, a lot of meetings and a lot of discussion with Greek entrepreneurs, young entrepreneurs, startup companies, and it was quite inspiring to see what they come up with, and I saw quite some good ideas here, and I think they have the potential to grow. But still, the infrastructure, the ecosystem is in a very early stage, and I hope much for the country and for the companies I have met that an ecosystem will evolve, because capital or seed capital coming from angel investors or from VC funds, they will fuel such an ecosystem or such an infrastructure. Because in my opinion, this is a kind of capital which adds a lot to a startup. I think a young company has three major components of success. They need a good venture idea, an idea which is outstanding, which is innovative, which stands apart from the rest, which creates a unique selling proposition. They need to have something innovative which makes them stand apart. They need to have a very clever team, a team who is able to execute the venture idea, because just having an idea is half of the bet. You need to have a team who runs the startup and who executes the startup. And then the third pillar of success is the capital. And I would say capital who brings more than just the money. So I personally like the term value-added capital. And I think venture capitalists and business angels, these are people who add more to the money than just, more to the company than just the money. They have a huge network, they have experience they could share with the startup company. They can open doors, especially if you are a young startup company. They've experienced tremendously cooperation between startups and business angels who just boost the startup companies. And I don't know if there's so much activity here in Greece yet in this field, but I would strongly encourage all the political landscape to support that, because I think there are many wealthy people in Greece, and to bring the opportunity to invest in startup companies, this should be something which brings also forward the economy and the country as a whole. And I've seen so many passionate people here, and I think it's not the lack of ideas and passion and people. It's probably more the lack of capital and the venture capital, but I don't know the system and the community good enough to really judge that, to be honest. But I would really hope for all the people I have met in the last 2 days that they will find somebody who helped them to boost their startup, to encourage to scale up, because you can only bootstrap to a certain extent. You can do with your own savings, with your family, friends and fools to a certain extent. But then there is a critical point in a startup where you need external capital to really grow, to both be fast, to be ahead of the pack, and maybe even go international, because the home market is a very good start for each startup. But at some point of time, they need to go international, and that's where they need money and the capital coming from. So that's what I hope for the Greek companies here, and I'm looking forward to a nice discussion here. It's going to be very interesting to hear your questions and the remarks of the gentlemen here on the panel about financing Greek startup companies. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλεξάνδρ, αν και έθιξε ένα ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο προσωπικά και δημοσιογραφικά, αν το δούμε και τις μη γνώσεις στο εξωτερικό του οικοσυστήματος εδώ, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά αν υπάρχει αυτή η περιβόητη ελληνική startup σκηνή ή όχι, που είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Σε αυτό ίσως να μας βοηθήσει ο Σπύρος Στραχάνης που κάθεται δίπλα μου. Είναι από το Odyssey Venture Partners. Προφανώς είναι από τους τέσσερις ανθρώπους που τα προηγούμενο διάστημα δέχτηκαν
τα περισσότερα email και τηλεφωνήματα από startup εταιρείες, καθώς ήταν διαχειριστές ενός από τα τέσσερα Jeremy Funds. Οπότε θα έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον η δική του η σημερινή παρουσίαση και συμβολή στην κουβέντα που κάνουμε, δεδομένου ότι φτάνουμε και στο τέλος αυτής της περίοδου με τα Jeremy Funds και θα είχε έτσι ένα ενδιαφέρον να εκμεύσουμε και από το Σπύρο, αν μπορεί να μας πει τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Δημήτρης, ξεκινώντας, είπε ότι το κεφάλαιο είναι η αναγκαία, αλλά όχι η ικανή συνθήκη για να μπορέσει να δημιουργηθεί επιχειρηματικότητα, να υποστηριχθούν νέες εταιρείες. Θα το πήγαινα ένα μικρό βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το κεφάλαιο είναι ο μοναδικός λόγος αποτυχίας ενός startup στο τέλος της ημέρας. Γιατί όσο είσαι σε θέση να αντλήσεις νέα κεφάλαια σε επόμενους χρηματοδοτικούς γύρους, πάντα ένας ικανός επιχειρηματίας ή μια ομάδα έχουν την ευκαιρία να προσπαθήσουν, να δοκιμάσουν καινούριες παραλλαγές, να ακολουθήσουν το δρόμο για την επιτυχία. Όταν κλείσει αυτή η πόρτα, είναι τελικά η ώρα της τελικής αποτυχίας αυτής τουλάχιστον της προσπάθειας. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει όντως μια εξαιρετική δυναμική στο να μπορούν να αντλούνται κεφάλαια και μια πλειάδα εταιριών, οι οποίες ίσως ο Γιάννης νομίζω ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι αντιλήφθηκα. Πρέπει να πλησιάζουν τις 100. Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα στον χώρο της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ψηλής τεχνολογίας. Το 2015 ήταν μια χρονιά ρεκόρ από κάθε πλευρά. Από τα ποσά που ανέφερες, νομίζω ότι περισσότερα από 50 πρέπει να συγκεντρώθηκαν μέσα στο 2015, έστω και αν το μεγαλύτερο μέρος από αυτά είναι σε δύο χρηματοδοτικούς γύρους δεύτερη σειρά, second round financing, από δύο από τις επιτυχημένες εταιρείες που ξεκίνησαν στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως με αυτά, είχαμε μια πλειάδα άλλων εταιριών, αρκετές σε πρώτο γύρο, καμιά δωδεκαριά, και αρκετές περισσότερες σε διάφορα στάδια seed. Άρα είχαμε μια χρονιά πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ ελπιδοφόρα, η οποία δείχνει ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια στην Ελλάδα αρχίζει πλέον να οδηγείται σε κάποια αποτελέσματα. Ο δρόμος είναι μακρύς μπροστά μας και θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες και στενοχώριες, αλλά πιστεύουμε πλέον ότι θα δούμε μέσα από τον κύκλο αυτών των εταιριών σίγουρα μια μικρή ομάδα εταιριών από τις 100, 3, 4, 5, οι οποίες ελπίζουμε θα γίνουν πραγματικά επιτυχημένες διεθνείς επιχειρήσεις και θα φέρουν πολύ μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές τους. Και μιλώντας για επενδυτές, παρότι μπορεί σε αρκετούς να είναι προφανές, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια εικόνα για το τι είναι αυτό το ζώο που λέγεται επαγγελματίας επενδυτής venture capital. Σε αντίθεση με έναν angel investor, ο οποίος είναι ένα άτομο υψηλής οικονομικής επιφάνειας, άνθρωπος που κατά κανόνα έχει βγάλει τα χρήματά του από τις δικές του επιχειρηματικές προσπάθειες, ένας θεσμικός επενδυτής, όπως μας αρέσει να αποκαλούμαστε, είναι ένας επαγγελματίας επενδυτής κεφαλαίων τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, η καλή πρακτική λέει ότι διαχειρίζεται και δικά του χρήματα, ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων διαχειρίζεται είναι δικά του, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χρήματα που του έχουν εμπιστευτεί τρίτοι επενδυτές. Και ειδικά στην Ελλάδα με τα Jeremy Funds έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι κοινό και στην Ευρώπη γενικότερα, δεν είναι ελληνικό ίδιο, ότι και το δημόσιο έχει μπει με σημαντικά κεφάλαια για να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή. Το European Investment Fund πανευρωπαϊκά πρέπει να έχει επενδύσει σε αρκετές εκατοντάδες από venture capital funds, επενδύοντας δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Ελλάδα και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Ως επομένως επαγγελματίας επενδυτής και διαχειριστής κεφαλαίων τρίτων, οφείλει να ακολουθήσει μια σειρά από κανόνες και διαδικασίες στο πώς εμπλέκεται με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει. Είναι κάτι νομίζω σημαντικό να έχει στο μυαλό του κάθε επιχειρηματίας, ο οποίος θα εμπλακεί με επαγγελματίες διαχειριστές για να αντιλαμβάνεται τον τρόπο που αυτοί σκέφτονται και λειτουργούν. Ας έρθω τώρα στο βασικό θέμα που ήθελα να βάλω στο τραπέζι και για την κουβέντα στη συνέχεια. Ένας επενδυτής venture capital, ένας επενδυτής δηλαδή που μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, παίρνει μετοχές, ένα μετοχικό ποσοστό, είναι συνεταίρος. Δεν είναι δανειστής, όπως θα ήταν μια τράπεζα, είναι συνεταίρος γιατί έχει μετοχικό κεφάλαιο. Είναι συνεταίρος ένα σχήμα το οποίο είναι στα σπάργανα, στο ξεκίνημά του, άρα χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο ρίσκο.
Είναι συνεταίρος σε ένα εγχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, θέλει να πετύχει σπουδαία πράγματα. Και αυτά τα δύο πράγματα, αν τα συνδυάσουμε, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι συνεταίρος για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Μια εταιρεία η οποία σηκώνει venture capital λεφτά, εφόσον όλα πάνε καλά και οδηγηθεί στην έξοδο, που είναι το ζητούμενο, έξοδο ονομάζουμε την πώληση της εταιρείας, κατά κανόνα και κατ' εξαίρεση την πώληση του ποσοστού του επενδυτή σε κάποια τρίτη εταιρεία, μια μεγάλη διεθνή εταιρεία, η οποία έρχεται και εξαγοράζει αυτή τη δραστηριότητα για να μεγαλώσει τις δικές δραστηριότητες στο σύνολό τους. Αυτό λοιπόν τυπικά είναι μια σχέση η οποία είναι πολυετής, 5, 6, 7 χρόνια. Επομένως, έχεις ένα συνεταίρο, ο οποίος έχει βάλει λεφτά στην εταιρεία σου, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει μια σειρά από ειδικά δικαιώματα στη διοίκηση και ο οποίος θα είναι μαζί σου για αρκετά χρόνια. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο, επειδή στη δουλειά μας έχουμε τους λεγόμενους χρηματοδοτικούς γύρους, ακριβώς για να διαχειριστείς το ρίσκο και την αξία της εταιρείας αποτελεσματικότερα, συγκεντρώνεις λεφτά σε πολλαπλούς γύρους, οι οποίοι κατά κανόνα είναι 3 ή 4, σημαίνει ότι δεν θα έχεις έναν, αλλά θα έχεις πολλούς τέτοιους συνεταίρους. Αυτό λοιπόν βάζει στον επιχειρηματία ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο στην Ελλάδα είναι αρκετά νέο από πλευράς έτσι αντίληψης, ότι πρέπει να συνεργαστεί με έναν ή περισσότερους συνεταίρους στην εταιρεία του για αρκετά χρόνια, με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί να έχουν άλλες παραστάσεις ή καταβολές. Σίγουρα έχουν τον ίδιο στόχο, που είναι να φτιάξουν μια εταιρεία πάρα πολύ επιτυχημένη, ώστε όλοι να βγάλουν πολλά λεφτά. Κυρίως οι επιχειρηματίες και κατά δεύτερο λόγο οι επενδυτές. Στο venture capital υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο για τον επιχειρηματία. Οι επενδυτές συνήθως αναγνωρίζουν μια μεγάλη υπεραξία στο ξεκίνημα της επένδυσης. Μια εταιρεία η οποία μπορεί να είναι ακόμα και στα χαρτιά, έχει μια αξία, ένα valuation, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος, που ειδικά με δεδομένο ότι η εταιρεία ακόμα έχει μηδενικά ή πολύ μικρά οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με αυτά η αποτίμηση είναι κάτι τεράστιο. Αυτό συχνά οδηγεί τον επενδυτή να έχει ένα σχετικά μικρό ποσοστό, μια μειοψηφία, ξεκάθαρα μια μειοψηφία στην εταιρεία. Αυτό έχει μια συγκεκριμένη λογική και από την πλευρά του επενδυτή. Ο επενδυτής ξέρει ότι επενδύει σε εταιρείες ανθρώπων. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, επιχειρηματίας άνθρωπος, ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να πάει μπροστά η εταιρεία, να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Αν του στερήσεις το κίνητρο αυτό, είναι σαν να έχεις πυροβολήσει το ίδιο το δικό σου πόδι σαν επενδυτής. Άρα θέλεις να αναγνωρίσεις μεγάλη υπεραξία, μεγάλη αποτίμηση, ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν μεγάλο ποσοστό. Λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, ότι θα έχεις τους πολλαπλούς γύρους και επομένως ο επιχειρηματίας θα αραιωθεί ξανά και ξανά, προσπαθείς να δεις μπροστά και να πεις ότι μετά από τους 3 γύρους και πάλι ο επιχειρηματίας θα έχει ένα σημαντικό ποσοστό. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί σαν επιχειρηματία μια μορφής μοιοπία. Έχοντας μεγάλο ποσοστό, έχω και αποφασιστικό λόγο σε οτιδήποτε αφορά την εταιρεία. Εδώ έρχεται η ισορροπία που δημιουργείται σε μια συμφωνία venture capital. Έχεις μεγάλο ποσοστό, αλλά συνεχίζεις να έχεις έναν ισχυρό συνεταίρο, ο οποίος θα έχει και αυτός λόγο σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν μπαίνουν οι προκλήσεις του συνεταιρισμού, που πρέπει να σκεφτεί βαθιά ένας επιχειρηματίας και να κάνει και από την πλευρά του, όταν διαπραγματεύεται με έναν επενδυτή, τους δικούς του ελέγχους, κατά πόσο οι άνθρωποι που έχει απέναντί του σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, μπορούν να δουλέψουν μαζί του αποτελεσματικά, μπορούν να του προσδώσουν αξία πέρα από το κεφάλαιο που βάζουν και μπορούν να είναι σημαντικοί παράγοντες στο να φτάσουν στην επιτυχία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές που ήταν λίγο πολύ μέσα στο πλαίσιο το χρονικό. Έχουμε κάτι παραπάνω από σχεδόν μισή ώρα για να κάνουμε συζήτηση. Αν και δεν μου αρέσει, εγώ θα εκμεταλλευτώ λίγο το θυμικό που υπάρχει, έτσι ο συντονιστής να κάνει την πρώτη ερώτηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλεξάνδρε, αυτό το πολύ 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 μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται εδώ μαζί μας, τι θα τον έκανε να επενδύσει σε μια ελληνική εταιρεία και τι θα τον απέτρεπε να το κάνει αυτό.
Let's start with the positive aspects. Because, as just said before, in my opinion, the team is essential or a key to startup success. And what I personally like is the passion of the entrepreneurs I have experienced here. Of course, entrepreneurs are passionate all over the world. I think an entrepreneur is a kind of a special breed, and they all love what they do, especially those who are successful. Of course, there are other entrepreneurs, but those I have met and who have succeeded in the end, they are passionate about what they do. And that's what I experienced here in Greece, that they are particularly powerful and passionate about what they do. And they have very good and very clever ideas. So this would be from an investor perspective. This would be certainly a reason to support a startup company. What would hinder me to invest in a startup company? To be quite honest, to answer the question, I don't know the system big enough. But what I have experienced from the talks and from the startups which they have told me is that there is a lack of venture capital in general. And from my perspective, since I look at early stage companies, having sufficient follow-on capital is essential. And I have experienced that also in Germany. And I think Germany is a more mature market right here. And even there, we have sometimes difficulties to find follow-on investments. And I think this is a very crucial issue for a startup company. If they receive like 100, 200, 300 thousand euro from a private or business angel investor in a seed phase, and then they need more money to expand and to grow or to go international, and they don't find the money, then the company is somehow stuck. They're some kind of a living debt company. They have enough money to survive, but they have not enough money to grow and to really become successful. And I think to have an ecosystem who facilitates those follow-on investments, I think this is quite essential. Οπότε θα έλεγα το βήμα σε εσάς και στις ερωτήσεις που έχετε να κάνετε στους φίλους που βρίσκονται σήμερα στο πάνελ. Μπορούμε να την κάνουμε και μόνη μας συζήτηση, αλλά βοηθήστε λιγάκι. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πλούσα σχετικά με την πλατφόρμα για το equity crowdfunding. Είπατε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσό διαθέσιμων ιδιωτικών κεφαλαίων. Έχουμε κάποια εκτίμηση για να πάρουμε και μια ιδέα για τα επόμενα χρόνια, γιατί προς τα εκεί, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι ότι πάει το πράγμα, αλλά κάποια εκτίμηση, πόσα είναι αυτά τα κεφάλαια, δηλαδή τι ποσό υπάρχει διαθέσιμο από επενδυτές, τι τάξη μεγέθους, προσανατολισμένους επενδυτές σε τέτοιου είδους επενδύσεις εννοώ. Δεν σας κρύβω ότι είναι αδύνατο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, με την έννοια του ότι τώρα, το ποσό, υπάρχουν κάποια ποσά τα οποία δεν έχει. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον έχει νόημα να μπούμε σε μια τέτοια κουβέντα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Εγώ έκανα μια άσκηση μπακαλικής, τελείως μπακαλίστικη όμως, έτσι, στα κοιτάπια μου, προκειμένου να δω λιγάκι τι γίνεται και πού πάμε. Καθώς όσον αφορά τις δικές μας, δηλαδή τις εταιρείες οι οποίες είναι σε αυτό το early stage κομμάτι, αν μπούμε μόνο, δεν θα ήθελα να μπούμε μόνο στο κομμάτι τεχνολογίας, αλλά να μπούμε λιγάκι συνολικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την καινοτομική επιχειρηματικότητα, είτε αυτή έχει να κάνει και με άλλους κλάδους, παραδείγματος χάρη τη σύζευξη τεχνολογίας με παραδοσιακούς ελληνικούς κλάδους, όπως είναι για παράδειγμα αγροτική οικονομία, όπως είναι μεταφορές, όπως είναι τέτοιο κτλ. Εδώ λοιπόν έκανα μια άσκηση κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, τελείως μπακαλίστηκε και είπα ότι αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα γύρω στα 80 με 100 εκατομμύρια το χρόνο, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό όγκο εταιριών για να πάνε πιο μπροστά. Δηλαδή για να μπουν μέσα στις επόμενες φάσεις και να ζητήσουν περισσότερα χρήματα. Αυτά τα 80-100 εκατομμύρια, εντάξει, εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που ο καθένας τους έχει τόσα. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι έχει νόημα αυτή η κουβέντα και πόσα είναι και πόσα κάνουν κτλ. Αυτό που έχει πραγματικά νόημα είναι να δούμε μία επίσης μπακαλίστικη, αλλά πάρα πολύ απλή λογική.
Ως οικονομία, ως συνολικά ως οικονομία, αυτή τη στιγμή λένε ότι για να μπορέσει η οικονομία να πάει μπροστά και να κάνει για να έχει περίπου, χρειάζεται περίπου από επενδύσεις, περίπου το 10% του ΑΕΠ της. Έτσι είναι, αυτό είναι το μέσος όρος που αφορά είτε η Ισπανία, η Ιταλία, μιλάμε για τέτοιου είδους οικονομίες. Άλλες οικονομίες, όπως πάμε χάρη Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, που είναι πιο προηγμένες, είναι σαφώς περισσότερο. Εμείς μιλάμε ότι θέλουν ένα 8 με 10%. Αυτό είναι περίπου 20-25 δις. Αυτό το νούμερο ακούγεται έξω εκεί πέρα. Η ουσία είναι, και αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να δούμε, είναι αυτό που είπε πριν από λίγο ο Αλεξάνδρ, και νομίζω ότι είναι ίσως και το πιο σοβαρό από όλα, από όσα θα ακούσετε σήμερα. Γιατί ενώ όλοι λέμε για τα αρχικά κεφάλαια, όλοι μιλάμε για τα είτε το CD, το Round A, είτε το Round B, είτε ξέρω αυτά μέχρι τα 2, 3, 4 εκατομμύρια, έχουμε πολλούς που δίνουν τόσα. Δηλαδή έχουμε αρκετές εταιρείες, αρκετά funds κτλ. Οι οποίοι δίνουν 4, 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Υπάρχουν και κάποια family offices, υπάρχουν κάποια. Τι γίνεται όταν θέλω τα πραγματικά πολλά κεφάλαια. Δηλαδή, Workable, ας πούμε, μια εταιρεία πήρε πριν από λίγο καιρό, χρειάστηκε 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπόρεσε να τα βρει στην Ελλάδα προφανώς. Υπάρχουν έξω, εκεί είναι. Δεν τίθεται θέμα αν υπάρχουν. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό. Μέχρι και εφημερίδες το γράφουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπόρεσε και δεν υπήρχε περίπτωση να τα βρει. Και όλα τα VC μαζί να μαζευόντουσαν και όλα τα φάντα μαζί να μαζευόντουσαν, δεν θα τα μαζεύαν αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν έχουν το risk appetite να βάλουν 4 και 5 εκατομμύρια ο καθένας, να μαζευτούν 3-4 μαζί και να βάλουν σε ένα τέτοιο project, το οποίο παρεπιπτόντως θα πρέπει να φύγει διεθνώς, τελείως διεθνώς, σε αγορές τις οποίες οι περισσότεροι δεν έχουν χαμπάρει τι γίνεται. Όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια αγορά όπως είναι παραδείγματος χάρη αγγλική, γερμανική ή αμερικάνικη, χρειάζονται τεράστια κεφάλαια, τεράστια ποσά. Εκεί όμως είναι που γίνονται πραγματικά πολύ μεγάλες οι εταιρείες. Το ερώτημα λοιπόν και η ιστορία εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς πόσα λεφτά υπάρχουν εκεί έξω, είναι πόσα λεφτά μπορούν να ζητήσουν, όχι απαραίτητα να αντλήσουν από ελληνικά, αλλά μπορούν να ζητήσουν οι ελληνικές εταιρείες σε ένα βάθος δεκαετίας από τότε που δημιουργούνται, ή πενταετίας αν θέλετε, από τότε που δημιουργούνται μέχρι το σημείο που θα κληθούν να γίνουν πραγματικά μεγάλες. Αυτή η άσκηση δεν γίνεται, δεν την κάνει κανείς μας αυτήν την άσκηση, ούτε εμείς την κάνουμε αυτήν την άσκηση. Δηλαδή, λέμε, θα βάλουμε σε μια εταιρεία, θα μεγαλώσει, θα πάει εδώ. Κάποια στιγμή αυτή η εταιρεία θα χρειαστεί 10 εκατομμύρια. Πού θα τα βρούμε αυτά? Θα την πάρουμε την εταιρεία, θα τη πάρουμε μια έδρα στην Αμερική, στην Αγγλία εκεί πέρα, και κάπου εκεί θα πάμε να την κάνουμε κτλ. Άρα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τι στόκ κεφαλαίων έχουμε διαθέσιμο, είναι τι στόκ κεφαλαίων, μάλλον τι κεφάλαια μπορούμε να ζητήσουμε. Το βήμα είναι ελεύθερο για τους ομιλητές να παρεμβαίνουν. Μια σύντομη παρατήρηση. Ναι, θα μιλήσει ο Δημήτρης. Μόνο μια επισήμανση, γιατί άκουσα κάποιος, νομίζω από εκεί ήρθε το γιατί. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν την αγορά οι Έλληνες επενδυτές. Αυτή την αγορά δεν την ξέρουν, δεν την γνωρίζουν. Τόσο απλά. Δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις και ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πρώτο έχει να κάνει με τα μεγέθη. Δηλαδή, το ερώτημά σας υποδηλώνει ότι η Ελλάδα έχει χρήματα για να επενδύσει. Ή πως είμαστε μια πάρα πολύ φτωχή χώρα που δεν έχουμε τους πόρους. Πριν λίγες μέρες ήμουν στο Νέο Δελχή, στην Ινδία. Στην Ινδία γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις. Και βρέθηκα σε συναντήσεις και με ρωτούσαν με αγωνία έτσι οι φίλοι και με πολύ καλή προαίρεση πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, τι γίνεται με την κρίση. Μιλάμε για μια χώρα με ακραία φτώχεια, με 400 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από ένα δολάριο την ημέρα. Λοιπόν, άμα δούμε τα νούμερα, να δούμε λίγο τα νούμερα. Περάσαμε 6 χρόνια ένα σοκ, πολύ μεγάλο, εντάξει. Χάσαμε το 1 τρίτο του ΑΕΠ. Πού είμαστε σήμερα? Πρόσφατα ανακοινώσαμε 185 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων. Πηγαίνετε στη Wikipedia, δείτε List of Countries by GDP per capita, για να δούμε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε στην κορυφή του κόσμου, αλλά είμαστε μια χώρα με ξεκάθαρα ευρωπαϊκά κριτήρια. Η Βουλγαρία, που είχε ένα ανθίζον οικοσύστημα από startups, έχει 57 δισεκατομμύρια δολάρια με τον ίδιο πληθυσμό. Για να ξέρουμε λίγο πού πατάμε. Το δεύτερο, είναι ο ορισμός της πλέον παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Μία επιχείρηση που ξεκινάει από την Ελλάδα δεν χρειάζεται να βρει τα κεφάλαιά της στην Ελλάδα. Μία ώρα με το αεροπλάνο νότιο-ανατολικά είναι η χώρα του Ισραήλ. Αυτοί οι φίλοι μας έχουν βρει κεφάλαια σε όλο το πλανήτη. Έλληνες, δόξα τω Θεώ, έχει σε όλο το πλανήτη. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινάς, το να είναι ο επενδυτής σου εκεί που είναι ο πελάτης σου, δεν είναι κακή ιδέα. Μάλλον είναι καλή ιδέα.
Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα χτίσουμε γέφυρες μεταξύ Ελλήνων επενδυτών και ξένων επενδυτών. Αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος και άμα δεν βρούμε λεφτά στην Ελλάδα και τα βρούμε κάπου αλλού. Μια χαρά. Λεφτά είναι και αυτά. Κάποια άλλη ερώτηση, ο κύριος. Ο κύριος Τραχάνης. Να πω εγώ και κουβέντες καταρχήν. Η φορολογία δεν είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα ενός startup. Άμα είσαι ένα φιλόδοξο startup που ξεκινάει να κάνει κάτι σπουδαίο, με το καλό θα αρχίσεις να έχεις κέρδη μετά από μερικά χρόνια. Άρα, μαζί και με τις σωρευμένες ζημιές που δυστυχώς έχεις δημιουργήσει αναπόδραστα σε αυτά τα χρόνια, η φορολογία θα αργήσει κανένα χρόνο, δύο ακόμη. Επομένως, αυτό το οποίο λέμε σε κάποιον ο οποίος έρχεται σε εμάς και τον απασχολεί το ζήτημα αυτό είναι ότι είναι λάθος να τον απασχολεί. Είναι χαμένος χρόνος, χαμένη ενέργεια. Υπάρχουν χίλια πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορούν να κρίνουν αν θα πετύχει ή θα αποτύχει και είναι πολύ πίσω στη λίστα η φορολογία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σαν ένα startup ανταγωνίζεσαι με εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Σαν ένα startup εξωστρεφές, το οποίο θέλει να κατακτήσει τον κόσμο. Και πάντα όταν μιλάω για startup, αυτό χρησιμοποιώ σαν ορισμό, γιατί αυτό ενδιαφέρει και εμάς επενδυτικά. Δεν μας ενδιαφέρει μια εταιρεία η οποία βλέπει την ελληνική αγορά και θέλει να γίνει μετά από τρία χρόνια μια εταιρεία που κάνει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τζίρο. Δεν είναι στο ραντάρ ενός VC fund αυτό. Μια τέτοια λοιπόν εταιρεία ανταγωνίζεται με εταιρείες από όλο τον κόσμο και κυρίως από τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η πιο έντονη δραστηριότητα σε startups είναι στην Αμερική. Η φορολογία στην Αμερική είναι λίγο βαρύτερη από την ελληνική. Επομένως, σε σχέση με τις τοποθεσίες ανταγωνιστικών εταιριών, το πρόβλημα το φορολογικό δεν είναι και πάλι ένα μείζον πρόβλημα. Υπάρχουν ζητήματα γραφειοκρατίας, αν θέλετε, τα οποία είναι ίσως πιο σημαντικά, αλλά σίγουρα οι φόροι δεν είναι το πρόβλημα των startups στην Ελλάδα. Ο κύριος Πλούσας. Θέλω να πω το εξής και τουλάχιστον το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί μου συμβαίνει πολύ συχνά. Εμείς έχουμε εδώ και με το Δημήτρη, από το 2011 ξεκινήσαμε το Hellenic Startup Association με βασικό σκοπό και όραμα να μπορέσουμε όσο είναι το δυνατό να εμφυσίσουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα και να δείξουμε όχι μόνο ότι δεν είναι κακός δαίμονας η επιχειρηματικότητα και το κέρδος, αλλά ότι εναντίον είναι ο τρόπος προκειμένου να προοδεύσει η χώρα. Άρα, αν θέλετε, εκ της θέσεώς μας, δεν θέλουμε να βλέπουμε εταιρείες να φεύγουν στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως ένα πολύ απλό και πρακτικό θέμα εδώ πέρα. Αφού συμφωνήσω 100% με ό,τι είπε ο Σπύρος, ότι δεν είναι το βασικό μας θέμα, έχουμε όλα τα άλλα και ας μας μείνει η φορολογία και οι εισφορές. Δηλαδή, και θα τη βρούμε τη λύση. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί κάποιος να κάνει είναι αυτό το οποίο πολύ συχνά συμβαίνει. Έχω φορολογική έδρα στην Κύπρο, την έδρα μου, την φυσική εδώ πέρα, κάνω δουλειές στη Γερμανία και θέλω να μεγαλώσω στην Τουρκία. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Και ακόμα και αν γίνονται λογιστικά, που κάποιος, ξέρω εγώ, βρίσκει έναν τρόπο εκεί, έχει και ένα λογιστή, ο οποίος είναι και λίγο γάτος και το κάνει και το κάνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν έχει και νόημα για τους επενδυτές. Έχω πρόσφατα μια εταιρεία, η οποία η αγορά της είναι. Δεν υπάρχει ούτε μία ελληνική εταιρεία που θα την αγοράσει ποτέ. Ούτε μία ελληνική εταιρεία δεν μπορεί να αγοράσει ποτέ αυτό το σέρβις. Είναι πολύ αμερικάνικο το σέρβις, έχει την έδρα της στην Αμερική, έχει ένα υποκατάστημα στην Αγγλία και η ομάδα είναι εδώ πέρα, η οποία κάνει το R&D μέχρι εδώ πολύ καλά, αλλά από εκεί και πέρα θέλει οι άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε, θέλουν να είναι εδώ και να πηγαίνουν μια φορά το τρίμηνο, ας πούμε, στην Αμερική, να πουλάνε και να ξαναγυρνάνε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα φοβερά ανταγωνιστικό περιβάλλον εκεί έξω. Δεν μπορούμε να έχουμε τον ήλιο και την καφετέρια στην Ελλάδα και τις δουλειές στο Σαν Φρανσίσκο και ξέρω εγώ την έδρα στην Τουρκία. Αυτά τα πράγματα τρώνε πάρα πολύ χρόνο. Και δεν είναι τα πρωτεύοντα. Τα πρωτεύοντα είναι να φτιάξουμε μια καλή πρόταση
προς τους πελάτες πρώτα και πάνω απ' όλα. Τα καλύτερα λεφτά είναι τα λεφτά των πελατών, όχι τα δικά μας. Τα δικά μας λεφτά έχουν ερωτήματα. Τα λεφτά των πελατών είναι τα καλύτερα λεφτά. Να βγούμε έξω και να πουλήσουμε και μετά όσο μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε σε κάποιες χώρες, πρέπει να πάμε να φτιάξουμε μια κανονική υποδομή σε αυτή τη χώρα και όχι να έχουμε έναν λογιστή και ένα δικηγορικό γραφείο και μια θηρίδα και να πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο, ας πούμε, και να λέμε «Α, ξέρεις τι, δεν πέτυχα στην Αμερική». Προφανώς δεν πέτυχε στην Αμερική. Δεν είναι το κουκάκι η Αμερική. Δεν μπορούν αυτά να γίνονται έτσι αρπακολατζίδικα και επιφανειακά τα πάντα. Και το λέω γιατί δυστυχώς με την αφορμή της φορολογίας, που δεν είναι η σωστή αφορμή, γίνεται συνεχώς αυτού του είδους τα σχήματα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση και χάνεται πάρα πολύς χρόνος. Και ειδικά σε ένα startup το μεγαλύτερο του asset είναι ο χρόνος και όχι το χρήμα. Θα συμπληρώσω μόνο εδώ δημοσιογραφικά και πάλι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα συμφωνήσω, δεν είναι η φορολογία. Εγώ γνωρίζω κάποιο founder ο οποίος έκανε exit και ζει μόνιμα τα τελευταία 2 χρόνια στο Σαν Φραντσίσκο, ο οποίος μου είπε: «Έχω τρελαθεί, θα γυρίσω στην Ελλάδα. Φορολογούν τα πάντα από το πρώτο δολάριο». Δεν είναι λοιπόν η φορολογία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργείς. Είμαστε, όπως είπε και πριν ο Σωκράτης, ξεκίνησε οι πρώτες μέρες του 4ου μήνα του 2016. Και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα φορολογηθούμε το 2015. Άρα λοιπόν είναι απίστευτο πώς να πείσει κάποιος από εσάς εδώ τον Αλεξάνδρ να επενδύσει σε εσάς, ξέρω εγώ, 50.000. Να του πει ποιο είναι το φορολογικό πλαίσιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Που στη Γερμανία προφανώς το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε το πλαίσιο εδώ. Αυτό ζητάμε όλοι, και οι δημοσιογράφοι και οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες. Αλεξάνδρ. I think you have another advantage because I talked to a startup company here and they went abroad and they just returned to Greece for another reason, not only the tax system. They returned because they could get qualified and motivated employees for little salaries, because this is also a major problem for startups in Germany or the UK or other countries, that if you look, for example, for coders or other specialists, they want tremendous salaries right from the start. And you can't give equity to everybody, because in an early stage, you keep the equity to yourself and some investors who might invest in your company, and there are options like phantom shares or something like that. But apart from that, you need to get employees who are motivated into your company in an early stage and work for less money. And I think this is another advantage you have right here in the country. And that's why some of the startups I have met here just returned. So this might be another motivation for you to build something from what you've got here. It is always a question of perspective. It's not what you don't have here. You should rather look at what you've got here and make the best out of it. It's probably from the startup scene. It's always the startup motto all over the world, because startup, it's about making a lot from little resources. And this is a global issue. It's not only a Greek or German or whatever issue. And it's probably particularly true here, probably. Thank you. Ο κύριος. Έγιναν κάποιες αναφορές ήδη, αλλά ήθελα να ρωτήσω για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ποιοι είναι 2-3 πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους ο επενδυτής, ο χρηματοδότης, συμμετέχει στην εταιρεία, για να βγάλει τα χρήματά του και να κερδίσει από αυτά? Συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με κάποιο ποσοστό? Αν δεν υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο, αν έχει κάποια άλλη μορφή? Αυτά τους 2-3 πιο δημοφιλείς τρόπους. Οι τρόποι που επενδύει κάποιος σε μια μικρομεσαία ή σε ένα startup, στην ουσία είναι χοντροειδέστατα 3. 2+1 θα έλεγα. Ο πρώτος είναι το equity, δηλαδή μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εδώ υπάρχουν κάποια διαδικαστικού τύπου προβλήματα, μικρή σημασία, τα οποία ξεπερνώνται, αλλά καμιά φορά είναι έτσι λιγάκι, καθώς αναφορά κυρίως τη ΣΥΚΕ, που είναι μια καλή μορφή εταιρείας, απλά θέλει έτσι θέλει λίγο fine-tuning, που λέμε, για να γίνει ακόμα καλύτερη, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι ο πιο έτσι διαδεδομένος τρόπος. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, ότι συνήθως, όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω ότι παντού, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αποτιμήσεις. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε όλο το εύρος των απαντήσεων, ότι σε κάποιους αρέσει, δηλαδή σε εμάς, δεν μας αρέσει σε καμία περίπτωση οι επενδυτές μας να παίρνουν ποσοστό πάνω από 7-8% μιας εταιρείας. Δηλαδή, άρα θέλουμε κάποιες αποτιμήσεις από κάποιο ποσό και πάνω. Υπάρχουν κάποια funds,
τα οποία είναι διατεθειμένα να πάρουν και το 40% και το 50%, 45% μιας εταιρείας. Για μας αυτό, ας πούμε, είναι ανίκουστο. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει αυτός ο τρόπος. Ο ένας βασικός είναι αυτός. Το δεύτερο, το οποίο έτσι είναι αρκετά δημοφιλές, είναι τα ομόλογα. Δηλαδή, έκτος κάποιων ομολόγων. Αυτό τώρα υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει ότι, ειδικά με τα τρέψιμα ομόλογα, ότι δεν έχει νόημα να εκδώσει ένα μετατρέψιμο ομόλογο, αφού άμα δεν μπορείς να το πληρώσει η εταιρεία, δεν έχει τίποτα να τις πάρεις. Άρα, επί της ουσίας, δεν έχει κάτι. Αυτή είναι μια προσέγγιση έτσι λίγο από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Από την εδώ μεριά, λόγω των προβλημάτων με τις αποτιμήσεις, συχνά πυκνά φαίνεται ότι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον ένα ομόλογο, ειδικά ένα μετατρέψιμο ομόλογο ή τέλος πάντων ένα ανταλλάξιμο ομόλογο, με το οποίο νιώθουν και οι δύο πλευρές σχετικά καλά. Δηλαδή, μεταθέτουν το πρόβλημα της αποτίμησης λιγάκι πιο μπροστά. Ένας τρίτος τρόπος, το οποίο είναι έτσι λιγάκι πιο καινούριος και είναι για λίγο πιο μετά, όχι για τα πολύ πρώτα κεφάλαια, για τα λίγο πιο μετά κεφάλαια, είναι αυτό που λέμε το mezzanine financing, το οποίο στην ουσία είναι ένα μείγμα των δύο. Θα έλεγα ότι είναι λίγο έτσι, λίγο παρακινδυνευμένο να μπαίνει κάποιος σε τέτοιου είδους εργαλεία, γιατί οι εταιρείες δεν είναι τόσο καλά δομημένες χρηματοοικονομικά για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα. Πάλι εδώ θα έλεγα ότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εταιρεία και τη φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, συν το γεγονός ότι είναι διαφορετικό ένα κλάδο. Δηλαδή, όταν έχεις μια εταιρεία η οποία έχει assets, στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, στις μεταφορές ή κάτι τέτοιο, είναι λίγο πιο εύκολο να εκδοθεί ένα ομόλογο. Μιλώντας για εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες όλες ξεκινάνε για να κατακτήσουν τον κόσμο, όπως είπαμε, αλλά στατιστικά, δυστυχώς, 9 στις 10 δεν τα καταφέρνουν, προκύπτει πολύ απλοϊκά ότι αν μία στις 10 τα καταφέρνει, αυτή η μία πρέπει να βγάλει τις ζημίες των άλλων. Άρα πρέπει να σου φέρει 10 φορές τα λεφτά που επένδυσες. Άρα το πρώτο πράγμα είναι ότι ένας επενδυτής, όταν μελετάει μια επένδυση, κοιτάζει αν θα μπορέσει να του φέρει 10 φορές τα λεφτά που έβαλε σε ένα βάθος μερικών ετών. Ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι ο μετοχικός. Παίρνει το μετοχικό κίνδυνο. Αν η εταιρεία χαθεί, έχασε τα πάντα. Αν η εταιρεία πετύχει, θα πάρει ό,τι του αναλογεί στο ποσοστό του. Επομένως, τελικά, ακόμα και τα τεχνικά εργαλεία αυτά του μετατρέψιμου δανείου ή του bridge loan ή οτιδήποτε, καταλήγουν τελικά να είναι μετοχές. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, καλησπέρα. Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Τραχάνη, μάλλον. Λίγο έτσι ανησυχητικό ακούγεται ότι ανησυχητικό. Είναι ίσως αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό ότι ένα venture capital θα έχει και ένα κομμάτι από τη διοίκηση. Εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί αυτός που κάνει την εταιρεία, έχει την ιδέα, σίγουρα ξέρει κάποια πράγματα, αλλιώς δεν θα ήταν εκεί πέρα. Και το ερώτημα είναι με ποιο κριτήριο ή πού σταματάει και πού αρχίζει η εμπλοκή του venture capitalist στη διοίκηση της εταιρείας. Και κατανοώ και αυτό που λέτε, ότι είναι και θέμα συνεργασίας των ανθρώπων τελικά, έτσι. Δηλαδή, μπορεί απλά να μην συνεννοούνται. Έχετε εσείς, ας πούμε, κάποιο κανόνα, κάποιο γενικό πλαίσιο ότι ο venture capitalist πιο πολύ θα αποφασίζει για αυτά και ο επιχειρηματίας για κάτι άλλο? Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το μοντέλο του Silicon Valley και στην Αμερική υπάρχει ένας κανόνας. Παρένθεση για να πω τον κανόνα, είναι ότι οι επενδυτές εμπλέκονται στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και το Διοικητικό Συμβούλιο, λένε στην Αμερική, έχει δύο δουλειές να κάνει μόνο. Να προσλάβει και να απολύσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις αποφάσεις. Άρα, καταρχήν, είναι λίγο απλοϊκό αυτό, αλλά είναι ένα ωραίο σχήμα λόγου. Καταρχήν, λοιπόν, ο επενδυτής έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό, ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Παρά του να αναλάβει κάποιες αποφάσεις, να τις λαμβάνει αυτός. Στο επόμενο επίπεδο, όμως, το πιο ρεαλιστικό, έχει και λόγο σε κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, αν ο επιχειρηματίας αποφάσισε ότι είναι η ώρα να πουλήσει την εταιρεία, θα χρειαστεί και τη συνένεση του επενδυτή.
Αν ο επιχειρηματίας αποφασίσει ότι θέλει να προσλάβει ένα μεγάλο αστέρι στο Silicon Valley, το οποίο ο μισθός του θα αποτελεί το ισόποσο των μισθών 12 Ελλήνων μηχανικών, θα χρειαστεί και τη συνένεση του Venture Capital Investor. Οπότε αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Maybe I can add something from a more neutral perspective, because we are between the seats, between the venture capitalists and the startup companies. I think it is a professional teamwork between an investor and a startup company, and it's essential to negotiate these deals in the very early stage of an investment process, because there are certain rules to the game, and the startup needs to learn those rules and apply those rules. Otherwise, there will have difficulties later on. So it's important to understand and play by the rules, but both have the same goal. That should be understood by startups. They want to grow the company and want to make money out of it, which is just fair enough. So there is no working against each other. It's working together. And in most setups I have seen, that works quite well. And in a professional setup, it can be very efficiently. Yeah. Νομίζω η ερώτηση αυτή αποκαλύπτει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ελληνικού οικοσυστήματος, που είναι η πολύ αδύναμη κουλτούρα συνεργασίας. Η κουλτούρα συνεργασίας είναι πάρα πολύ αδύνατη και είναι, ας πούμε, επιτραπεί στα όρια του αστείου, ότι συμβαίνει το ακόλουθο. Ότι βλέπεις νεοφυείς επιχειρήσεις να ανησυχούν μήπως το επενδυτής, ειδικά το Venture Capital Fund, θα έχει πολύ ενεργό ρόλο στο management. Λες και αυτός ο συνέτερος θα είναι ένας μαγικός μέτοχος που θα δίνει λεφτά και δεν μιλάει. Απλά, ξέρεις, πάρε τα λεφτά, παιδί μου, και κάντε ό,τι θέλεις. Αντί να ανησυχούν για το ουσιαστικό, που είναι, έχει αυτό το Venture Capital Fund ανθρώπους με τα skills να βοηθήσουν την εταιρεία να πάει στο επόμενο επίπεδο. Ο επιχειρηματίας πρέπει να διαλέγει Venture Capital Fund και με αυτό το κριτήριο. Να βρει την ομάδα η οποία πραγματικά έχει τεκμηριωμένη εμπειρία από international business, από follow-on investments, από οτιδήποτε χρειαστεί το startup για να μπορέσει να μεγαλώσει. Οπότε, όχι μόνο πρέπει να κάνει πάρα πολύ welcome την ενεργό εμπλοκή του, αλλά πρέπει να είναι και βασικό κριτήριο επιλογής του ενός venture capital fund έναντι του άλλου. Να προσθέσω μία κουβέντα ακόμα. Αυτό, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι μια πολύ πιο συνολική κουβέντα, η οποία έχει να κάνει και με ένα άλλο πράγμα, το οποίο μας καίει πολύ σαν Startup Association και το βλέπουμε συνεχώς ως πρόβλημα, το θέμα των στελεχών. Δηλαδή, όπως ανοίγονται και όπως οφείλει να ανοίγεται η εταιρεία στους επενδυτές και να βάζει μέσα νέους επενδυτές, νέο χρήμα το οποίο θα τη μεγαλώσει, πρέπει να αρχίσει να βάζει και νέα στελέχη τα οποία θα τη μεγαλώσουν. Και τα νέα στελέχη προφανώς δεν θα μιλάνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως μιλάνε τα υπάρχοντα στελέχη, γι' αυτό τα παίρνεις κιόλας, για να σου φέρουν κάτι φρέσκο μέσα. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό το θέμα της κουλτούρας, γι' αυτό λέμε συνεχώς ότι πώς πραγματικά θα μεγαλώσουν πολλοί εταιρείες. Πρέπει να βάλουν εξωτερικές παραμέτρους μέσα, ανθρώπους, κεφάλαια, τα πάντα έξω από το founding team και από το πρώτο team. Αυτό θα τις κάνει πραγματικά μεγάλες. Και όχι οι ίδιοι που ξεκίνησαν, οι ίδιοι να καταλήξουν στο τέλος. Δεν πρόκειται αυτό να πετύχει ποτέ. Δεν έχει πετύχει ποτέ. Και πάλι θα ήθελα εδώ να καταθέσω λίγο κάτι έτσι, μια εμπειρία που είχαμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι όταν ξεκίνησε το πρώτο κύμα με τις χρηματοδοτήσεις από τα Jeremy Funds κυρίως, είχαμε το φαινόμενο να παίρνουν πάρα πολλές ομάδες λεφτά και να πανηγυρίζουν, σαν να κερδίσανε περίπου το λότο. Μετά από αρκετούς γύρους, ήταν μόνο ένας που του είπα συγχαρητήρια, όπως λέγαμε σε όλους, για τα λεφτά που πήρατε, και λέει, ναι, αλλά εμείς δεν πανηγυρίζουμε, λέει, γιατί τα λεφτά αυτά πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω, αυτό που είπε και ο Σπύρος προηγουμένως. Δηλαδή, ένας επενδυτής μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία, μπαίνει σε μια ομάδα, προσδοκώντας κάτι άλλο, έτσι. Δεν είναι, αν είναι, μπορεί να τα πάρει και τα λεφτά του στην τράπεζα. Θα τα πάρει ίσως και καλύτερα και με μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάμε λίγο σε κάποια άλλη ερώτηση. Η κυρία, με το... Α, όχι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε τον Αλεξάνδρα εδώ. Ο κύριος πίσω σας, πίσω σας, πίσω σας. Αν γίνεται τα μέλη του πάνελ και ο κύριος Μπέκερ,
από την εμπειρία στη Γερμανία, να μας πούνε σε bullets τα πιο, πού συνήθως είναι τα αδύναμα σημεία των business plan που είμαι σίγουρος ότι θα έχουν αξιολογήσει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες. Θα έλεγα να ξεκινήσω ο Σπύρος, έτσι, την... Οκ, Αλεξάνδρ, yes. Okay, the major weaknesses of the business plan is what I have experienced in the past, that the revenues are overestimated and the costs are underestimated. So most of the startups I've seen who had failures or had difficulties, they just used Excel and then they did the turnover and they used a spreadsheet and dragged it over, and they did not think about what it takes to make those profits, make those turnovers. And the good startups I have met and who succeeded, they did a bottom-up analysis of the market about their customers, and they knew what it takes to sell the product or the service. And this is number one. And number two is the cost. The costs are either underestimated and the startup doesn't grow, or they are overestimated and they're just burning too much money. So these are, from my perspective, the major mistakes in a business plan, apart from proper strategic planning or team or managerial lacks right there. Το συναρπαστικό στον κόσμο μας είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά ρίσκα, πάρα πολλούς κινδύνους. Έχεις κίνδυνο τεχνολογίας, έχεις κίνδυνο αγοράς, έχεις κίνδυνο εκτέλεσης, έχεις κίνδυνο στελέχωσης, έχεις κίνδυνο χρηματοδότησης προφανώς και μια σειρά από άλλους που διαφεύγουν τώρα. Επομένως, είναι μεγάλη λίστα των προβλημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν. Και αν πατήσω πάλι σε αυτό που είπε ο Αλεξάνδρ, επειδή η φύση του επιχειρηματία είναι να είναι αισιόδοξος, πολλές φορές βλέπει τα πράγματα και στον προγραμματισμό του αισιόδοξα. Θα καταφέρω σε μικρότερο χρόνο και με λιγότερα λεφτά να κάνω λιγότερα πράγματα. Θα κάνω περισσότερα πράγματα, συγγνώμη. Η ζωή όμως πάντα το φέρνει πιο δύσκολο, γι' αυτό πάντα προσπαθούμε, όταν βλέπουμε business plans, να βάζουμε μαξιλάρια. Μαξιλάρια για να αντιμετωπίσεις ακριβώς αυτό το οποίο ενώ σήμερα θεωρείς αδιανόητο, γιατί τα ελέγχεις όλα, είναι δεδομένο θα σε χτυπήσει. Θα ήθελα, κλείνοντας, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να εκμεταλλευτώ και εγώ τους παρευρισκόμενους εδώ, θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση στον Δημήτρη και στον Σωκράτη, από διαφορετικά βέβαια σημεία. Σε ποιο σημείο, Δημήτρη και Σωκράτη, ο Σωκράτης περισσότερο, λιγότερο βέβαια, και ο Δημήτρης περισσότερο, φτάσατε στο σημείο να πείτε ότι τα παρατάμε ή ήμασταν πολύ κοντά στο να πέσουμε, τέλος πάντων, να το πω έτσι λίγο συγγραφικά, στον γκρεμό, και κάτι σας γύρισε και συνεχίσατε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλεξάνδρ, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια εικόνα για τη Γερμανία ότι όλα συμβαίνουν στο startup στο Βερολίνο. Τα λεφτά που υπάρχουν είναι στο Βερολίνο ή στο Μόναχο. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Γιατί νομίζω ότι στο Βερολίνο μόνο ωραίες γερμανικές μπύρες έχει. Και θα ήθελα να ρωτήσω και το Σπύρο, τέλος, ποια είναι η επένδυση αυτή που όταν την έκανε κάποιος άλλος είπε «γιατί δεν την έκανα εγώ». Ναι, σχετικά με το αν... Εντάξει, η πορεία είναι 16 χρόνια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και δεν τα έχουμε παρατήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ότι είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες, αλλήμον, όπως σας είπα, πολλά από τα εγχειρήματα απέτυχαν, οπότε προσωπικά δεν βρίσκω... Προσπαθώ να κατανοήσω αυτή το trend των τελευταίων ετών που λέει «to celebrate failure». There is nothing to celebrate in failure. Υπάρχουν πολλά μαθήματα μπορείς να πάρεις, αλλά κρίνω ότι αυτό το trend, έτσι, υπάρχουν μέχρι και fail conferences, the fail con. I mean, okay. Δηλαδή, οι αποτυχίες που είχαμε, όλες έγιναν επειδή υπήρχε κάποιο είδους ασυνεννοησία ως προς τις προσδοκίες που είχαμε σε μία ομάδα ο ένας από τον άλλον. Δεν ξέρω αν ακούγεται περίπλοκο ή όχι. Ο δρόμος δεν είναι ποτέ μοναχικός, πάντα είναι μια ομαδική δουλειά που γίνεται, και το πρόβλημα προκύπτει όταν δεν είναι απολύτως ξεκάθαρες οι σχέσεις των ανθρώπων στην ομάδα με το ποια, πότε, πώς και γιατί είναι η προσδοκία που έχει ο ένας από τον άλλον.
Οπότε, πραγματικά, όταν δεν είχαμε ευθυγραμμίσει αυτές τις προσδοκίες, τότε ήρθαμε πάρα πολύ κοντά στην αποτυχία. Και εκεί είναι η συμβουλή ότι ναι, πάντα ομάδα, πάντα ομαδικότητα, αλλά μην αφήνετε πράγματα να εννοούνται ή να υπονοούνται. Πρέπει όλα να έχουν υποθεί ξεκάθαρα τι περιμένει ο ένας από τον άλλον σε μία ομάδα. Εγώ είμαι 25 χρόνια στην αγορά, αλλά μόλις τα τελευταία 8 ιδιωτεύω, εκ των οποίων τα 6 επιχειρηματικά, ουσιαστικά επιχειρηματικά εννοώ, γιατί το συμβουλευτή λέγεται δεν είναι δουλειά. Από τα τελευταία 6 χρόνια, νομίζω ότι η συχνότητα με την οποία θέλω να τα παρατήσω πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, αν μπορώ έτσι να το φέρω στο μυαλό μου, πρέπει να είναι μια φορά το 15ήμερο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι χαλαρός. Δηλαδή, πρέπει να είναι λίγο πιο συχνά. Αλλά το λέω έτσι, επειδή είμαστε νέοι και φοιτητές πιο πολύ, να μην τους απογοητεύσω. Και υπάρχουν μάλιστα στιγμές που οφείλω να ομολογήσω ότι θέλω πάρα πολύ να τα παρατήσω. Και, δηλαδή, τύπου να φύγω για να πάω, ξέρω εγώ, να γίνω. Έτσι κι αλλιώς πάντα εγώ μπάσκετ θέλω να παίζω. Η αλήθεια είναι ότι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχω ακούσει ποτέ από επισκέψεις που έχω κάνει, γιατί είχα την τύχη λόγω της δουλειάς να ταξιδέψω σε πάρα πολλά μέρη και να δω πάρα πολλά πράγματα, το πιο ενδιαφέρον που είχα δει ήταν σε ένα co-working space στην Αμερική, στο Κολοράντο, στο οποίο ήταν κάτι τύποι μέσα και εμφανίζεται κάποια στιγμή ένας πολύ, πολύ περίεργος τύπος, ο οποίος ήταν με κάτι ράστα για κάτι σκούφους και κάτι, δηλαδή ήταν ένας έτσι, όχι start-upper δεν ήταν τίποτα. Νόμιζες ότι ξέρεις, ο άνθρωπος απλά υπάρχει. Αυτός τελικά μάζεψε 6 εκατομμύρια δολάρια και μετά από 3 χρόνια και από τότε που το γνώρισα, πούλησε και την εταιρεία του και έγινε και, δηλαδή, μπροστά του είμαι για πλάκα. Ο τύπος αυτός λοιπόν μου είχε πει, γιατί είχαμε πάει και είχαμε ρωτήσει, ρε παιδί, γιατί έρχεσαι σε ένα co-working space, δηλαδή τι έρχεσαι να κάνεις εδώ. Έρχεσαι, ξέρω εγώ, να πάρεις το mentoring και το coaching και το, ξέρω εγώ, τα λεφτά και το access και όλα αυτά και τα λοιπά. Και μου λέει, καταρχήν μου είπε, it's the party's dude, έτσι, το πρώτο πράγμα που μου είναι για τα party, ότι κάνανε φοβερά party. Το δεύτερο πράγμα που μου είπε ακριβώς αυτό, ότι λέει, είμαι εδώ πέρα, λέει, με άλλους τύπους σαν και εμένα, οι οποίοι σε αυτά τα νευοκατεβάσματα της ψυχολογίας, τα οποία στο startup είναι έτσι. Είναι έτσι, δεν είναι, ξέρω εγώ, έτσι και ξέρω εγώ, είναι έτσι. Δηλαδή, είσαι το πρωί κατακτάς τον κόσμο, το βράδυ, νομίζω ότι δεν είσαι ικανός να πάρεις τσίχλες από το περίπτερο. Δηλαδή, είναι τόσο έντονα, ειδικά όταν γίνεσαι μεγάλο startup. Εγώ έγινα startup 41 μου. Έτσι, ήμουν σχετικά μεγάλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, όχι σχετικά, ήμουν μεγάλος. Αυτά τα νευοκατεβάσματα της ψυχολογίας είναι τόσο έντονα, χρειάζεσαι ένα converter, ένα ACDC, ας πούμε, σαν το ρεύμα, να μπορεί λιγάκι έτσι να σε κρατάει για να μπορείς να συνεχίσεις και την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, δηλαδή μετά από αυτό που είπε ο Δημήτρης, να καταλαβαίνεις τα expectations του αλλουνού στην ομάδα. Εγώ έχω την τύχη και την ατυχία και οι δύο μου συνέτεροι να ζουν εκτός Ελλάδος. Οπότε, όταν τους παίρνω και κλαίγομαι, εκτός από ότι μου στοιχίζει ένα σκασμό λεφτά, το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν κιόλας, τους λέω. Δεν μπορεί ως να καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Το σημαντικότερο είναι να έχεις κάποιον να γύρει στον νόμο του, που λένε. Δηλαδή, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι είναι και πολύ underestimated σε όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω όμως ότι είναι και το πιο, είναι από τα πολύ ωραία κομμάτια στο πάθος του entrepreneurship που είπε πριν από λίγο ο Αλεξάνδερ. Νομίζω ότι εκείνοι και οι τύποι οι οποίοι τα πηγαίνουν καλά, ας πούμε. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μπορούν αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι εκείνοι και η πρόκληση και το ενδιαφέρον. Well, you just asked what is perfect about the German startup or venture capital ecosystem. We are far from being perfect, to be honest. So, a couple of things really work well, but we have also several challenges we are facing. So, again, companies who are looking for follow-on investments, Series B or Series C, as you just said before, who might need significant amount of money. So we're not talking about 1 or 2 or 3 million, we're talking about 10 or 15 million euros of capital to really grow and really scale.
and we also still have a lack of investors who are capable of do that in Germany as well. So this is number one. And number two, what is kind of our mission at BioStartup at the moment is also to encourage medium-sized companies to work together with startups. Because it is common that like large corporations, they have corporate venture capital funds, so they do invest in young startup companies. But for many medium-sized companies, the startup system or the field of startups is still very far away, and they also could hugely benefit from startup companies. They have a lot of money they could invest, and they could use the startup as a kind of R&D to bring in new innovative ideas in medium-sized companies or find synergies between them apart from the money. Again, they can use their sales channel, they can use production facilities. This is a win-win situation for startup companies and medium-sized corporations, and this could be also an alternative way of financing a startup company apart from the traditional ways of equity and debt financing we also just talked here in the panel. And I hope we will see more of that. And that could be also an option for Greece, that the established companies here work together with startups and use the power of the innovative ideas to foster the own business as well. Αν έχω μετανιώσει για κάποια επένδυση που δεν έκανα, με εξαίρεση το Facebook, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Είμαι και εγώ μεταξύ αυτών. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, προσπαθούμε να μην βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Βλέπουμε πάρα πολλές επενδυτικές ευκαιρίες. Απορρίπτουμε τη στιγμή πλειοψηφία νομοτελειακά, γιατί αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα fund. Άρα, έχεις αποδεχθεί ότι θα κάνεις πολλά λάθη. Γιατί η διαδικασία έχει αρκετά στοιχεία υποκειμενικότητας. Και προσπαθείς να κάνεις λάθη στο να χάσεις καλές εταιρείες και λιγότερο στο να επιλέξεις κακές, παρότι τελικά συμβαίνουν και τα δύο. Αλλά αν το γυρίσω αυτό από την πλευρά του επιχειρηματία, το σημαντικό είναι να σκέφτεται ότι ο επενδυτής στον οποίο μιλάει, ακριβώς αυτός ο τρόπος που λειτουργεί, έχει μια υποκειμενικότητα ή επαφή. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, τα σημεία τα οποία του κάνουν κλικ. Αν δεν δουλέψει η χημεία με έναν επενδυτή, πρέπει να προχωρήσει στον επόμενο. Στατιστικά, διεθνώς, σε ένα συνέδριο που ήμασταν μαζί, θυμάμαι, είχαμε δει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, το πόσους τεράστιες επιτυχίες χρειάστηκε να περάσουν από ένα πολύ μεγάλο αριθμό επενδυτών πριν καταφέρουν να βρουν κεφάλαια. Το σημαντικό για την Ελλάδα είναι να έχουμε μια ποικιλία επενδυτών, να έχουμε ένα όριμο οικοσύστημα για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να μπορεί ένας επιχειρηματίας να έχει πολλές επιλογές ώστε να βρει τελικά τον επενδυτή με τον οποίο κουμπώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ Κυριακή μεσημέρι. Να ευχαριστήσω και τους ομιλητές και τους φίλους και τον Αλεξάνδρ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Και για τους ομιλητές αυτό και για εσάς, για λίγη ώρα θα μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή συζήτηση για 10-15 λεπτά στην αίθουσα MC34 που βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Για όποιον θέλει έτσι να έχει μια μικρή έτσι συνάντηση κατηδίαν με κάποιους από τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.